Η όλη προσπάθεια που γίνεται με τη σύμπραξη Ελλάδας και Βουλγαρίας για τη σημαντική συμμετοχή του προγράμματος Intersic 2, εξήρε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, που σημείωσε ότι το πρώτο εξάμηνο της πανδημίας σημειώθηκε κάθε μέρα και μία δήλωση απόπειρας αυτοκτονίας. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι σήμερα εδώ για το αποτέλεσμα μιας υλοποίησης του προγράμματος Intersic 2 μέσα από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία. Θα ήθελα εγώ σαν υπεύθυνος του Χαμόγελου αλλά και σαν πατέρας ενός παιδιού που πριν από 25 χρόνια άφησε την παρακαταθήκη του μέσω του ημερολογίου για τη δημιουργία του Χαμόγελου να σας πω ότι σύμπτωση ήρθαμε εδώ σε αυτό το σημείο για να κάνουμε τη συνέντευξη και θα ήθελα να σας δείξω μια ταμπέλα εδώ που είναι σε αυτό το ασθενοφόρο που αποκτήσαμε μέσα από το πρόγραμμα που είναι αυτό που απέκτησε όταν πήγε στην Disney ο γιος μου. Όταν πήγαμε στην Disney και που θεώρησα ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να βρίσκεται σε ένα ασθενοφόρο, σε μια μονάδα κινητή, το οποίο προσφέρει ζωή σε νεογνά, σε παιδιά και σε ενήλικους. Με αυτό ήθελα να πω ότι όλη η προσπάθεια που γίνεται με τη σύμπραξη των δυνάμεων Ελλάδας και Βουλγαρίας, αλλά τη σημαντική συμμετοχή και φυσικά της του προγράμματος Intersic 2 συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση της πανδημίας που αυτή τη στιγμή έχει ταλανίσει ψυχικά τα παιδιά και τους γονείς. Βλέπουμε ότι την πρώτο εξάμηνο το Χαμόγελο του Παιδιού σχεδόν δέχτηκε κάθε μέρα μια δήλωση αυτοκτονίας εφήβων από όλη την Ελλάδα. Άρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Παράλληλα, το πρόβλημα που διαπιστώσαμε λόγω πανδημίας όλοι είναι η έλλειψη αίματος. Άρα η αιμοδοσία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σε κάθε περιοχή που πάμε και ειδικότερα τώρα με το πρόγραμμα εδώ μας δόθηκε ευκαιρία με το νοσοκομείο χωρίς να έχουμε τράπεζες αίματος και τέτοια. Όλοι για όλους. Οι ευνομούμενα κράτη τα οποία χρησιμοποιούν την αιμοδοσία για το καλό των πολιτών είναι όλοι οι πολίτες προς όλους τους πολίτες που μας έχουν ανάγκη, είτε είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες. Και το σημαντικό είναι επίσης η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, που όμως τελειώνοντας το πρόγραμμα, όλο αυτό που γίνεται, δεν θα μείνει ένα πρόγραμμα που τελείωσε. Συνεχίζεται, αυτή είναι η αρχή του Χαμόγελου και των συνεταίρων σε αυτές τις περιπτώσεις, συνεχίζεται όπως είναι με τη γραμμή 116.111 την Ευρωπαϊκή. Την έχουμε θέσει στη διάθεση του κοινού, των ανθρώπων που θα χρειαστούν είτε το παιδί τους είτε οι ίδιοι και το chat 1056 που είναι μια επικοινωνία των εφήβων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του κινητού. Άρα λοιπόν εκτός από την επικοινωνία μας μέσω του προγράμματος με τα σχολεία, με τα παιδιά, με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς η προσέγγιση είναι και προς τα παιδιά και προς τους εφήβους ειδικότερα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Και έτσι λοιπόν κάνουμε και εκπαιδευτικά σεμινάρια χρησιμοποιώντας την τεχνολογία τώρα λόγω των δυνατοτήτων που έχουμε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα παιδιά. Και θα πρέπει να πούμε ότι η δυνατότητα που μας δόθηκε να έχουμε μία ακόμη μονάδα στην περιοχή εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών, αλλά μέσα στα πλαίσια του ΕΚΑΒ όμως, γιατί πιστεύουμε στους θεσμούς, γιατί πιστεύουμε στην καλή λειτουργία των θεσμών, έτσι λοιπόν μας καλεί το ΕΚΑΒ, μας δίνει τις κλήσεις, πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, σώζουμε ζωές παιδιών, ενώ παράλληλα τρέχει ένα πρόγραμμα, όχι πρόγραμμα με χρήματα, πρόγραμμα του Χαμόγελου, γιατί όταν ακόμα πρόγραμμα νομίζουμε ότι υπάρχουν πάντοτε χρήματα. Το κάνει λοιπόν είναι η νοσηλεία κατοίκων παιδιών που είναι διασωληνωμένα, με μηχανική υποστήριξη στο σπίτι τους, σε συνεργασία με το Ιπποκράτιο και το Πανεπιστήμιο. Και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε παιδιά που πρέπει να πηγαίνουμε, να τα ενισχύουμε, τους γονείς, να μαθαίνουν πράγματα γύρω από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Υπάρχει λοιπόν μια συνολική προσφορά υπηρεσιών που θέλουμε να λειτουργεί τώρα και μετά. Και η σχέση με την εταιρεία, με τον οργανισμό Καρά Θεοδωρή ήταν πολύ σημαντική γιατί μας αφήνει πίσω γνώσεις, συνέργεια και συνέπεια και μέλλον. Αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί εδώ είτε με την Καρά Θεοδωρή είτε με άλλους φορείς της περιοχής γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα αποκέντρωσης της δράσης αυτής. Η δράση αυτή έτσι κι αλλιώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς η νοοτροπία μας είναι και υπογράφουμε σύμφωνα συνεργασίας με τους Δήμους, γιατί ο Δήμος έχει μεγαλύτερες ελπίδες και δυνατότητες να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από το κεντρικό κράτος, το οποίο είναι
από μακρό και δεν μας έχει δώσει στοιχεία ότι θέλουν πραγματικά να γίνουν πράγματα, μην μπερδέψουμε περιόδους κομματικές, γιατί δεν θα δώσουμε σωστά στοιχεία. Άρα λοιπόν, το μόνο που έχουμε, γιατί ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε, το οποίο μας έδωσε δυνατότητες, και το, βέβαια πρέπει να πούμε ότι και στο παρελθόν έχουμε συνεργασίες και στο παρελθόν κάναμε τέτοιες δράσεις, αλλά τώρα είναι πιο, έχει δυναμώσει, ξέρετε, όταν γνωρίζετε και έρχεστε μέσα στην καθημερινότητα και άντε εκείνο να κάνουμε και το άλλο, να προσπαθήσουμε περισσότερα παιδιά, να δούμε τους γιατρούς. Όλο αυτό, η τριβή σε φέρνει πιο κοντά και γίνεσαι πιο επικοινωνιακός στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, αλλά και το αποτέλεσμα, αγαπητοί μου, γιατί αν δεν έχεις αποτέλεσμα, όλα είναι λόγια μεγάλα. Κύριε Γιαννόπουλε, κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρειάστηκε να επέμβετε άμεσα σε κάποιες περιπτώσεις? Αυτό γίνεται παντού και έγινε και εδώ. Είναι πολλές περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβουμε με την έννοια του άμεσου. Προβλήματα καρδιάς. Προβλήματα σε παιδιά. Σε παιδιά, ναι. Βλέπαμε, σε αυτή την περίπτωση βλέπαμε μόνο παιδιά, φυσικά. Προβλήματα με την. Καλά, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την σωματική υγιεινή των παιδιών. Πρώτος, εγώ σαν γονιός δηλώνω ότι τότε που τα παιδιά μου ήταν μικρά δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Άρα, για να μην κατηγορήσω κανένα γονιό και νομίσω ότι εγώ το παίζω έξυπνος, οι γονείς δεν δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Έχουν χάσει τα παιδιά την ακοή τους. Βλέπουν από το ένα μάτι και δεν βλέπουν από το άλλο και καταφέρουν και δεν το καταλαβαίνεις εσύ, ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες. Αλλά αυτό που αποκομίσαμε και που δώσαμε να καταλάβουν είναι ότι κάποια παιδιά, εκτός από την αμεσότητα που χρειάστηκε να μεταφερθούν παιδιά σε νοσοκομεία κλπ, εκτός επίσης και από κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιες ιατρικές πράξεις, που διακριτικά δώσαμε τη δυνατότητα, ποιος θα πει όχι, είτε ιδιώτης γιατρός, είτε νοσοκομείο, είτε και ιδιωτική ακόμη κλινική, γιατί πρέπει να πάμε σε τέτοια σοβαρά θέματα στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Άρα λοιπόν φάνηκε χρήσιμο σε πολλά παιδιά, φαίνεται χρήσιμο αυτή η δράση προληπτικής ιατρικής που έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Αυτό το λειτουργούμε πολλά χρόνια. Έχουμε ξεπεράσει τα 150.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε ακάθεκτοι σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στην Κρήτη, είναι στην Εύβοια, είναι στον Πύργο. Έχουμε δώσει έμφαση περισσότερη και στα παιδιά που έχουν υποστεί όλη αυτή την κατάσταση, αλλά είναι και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν σταματάμε. Απλά τώρα, εδώ που υπάρχουν κάποια θέματα που αναγνωρίσαμε και αφήνουμε, όταν φεύγουμε η μονάδα μας, αφήνουμε πίσω τη γνώση στην τοπική κοινωνία και στο τι συμβαίνει με τα παιδιά που είπα. Με το χαμόγελο του παιδιού έχουμε πάνω από 10 χρόνια συνεργασία σε οτιδήποτε αφορά την προστασία και την πρόληψη της υγείας των παιδιών στις δύο πλευρές των συνόρων, τόνισε η εκπρόσωπος του Περιφερειακού Τμήματος Εκπαίδευσης, Έλκα Μπαμπούλεβα. Το χαμόγελο του παιδιού έχουμε μία συνεργασία η οποία διαρκεί πάνω από 10 χρόνια και η συνεργασία μας αυτή συνίσταται στο να βοηθάει ο ένας τον άλλον στην θερμή γραμμή 116 για τα εξαφανισμένα παιδιά, στην πρόληψη για την υγεία των παιδιών, καθώς και ό,τι αφορά την βοήθεια και την προστασία των παιδιών. Η συνεργασία μας, όπως προείπα, συνίσταται στη συνεργασία που έχουμε σχετικά με την προληπτική της υγείας των παιδιών στις δύο πλευρές των συνόρων, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, καθώς και τελευταία τις ενέργειες που κάνουμε από κοινού για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Το έργο απέδειξε ότι η συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων και μη κυβερνητικών συλλόγων δίνει τόσο καλά αποτελέσματα, τόνισε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του Περιφερειακού Τμήματος Εκπαίδευσης της Βουλγαρίας, Ιβαήλος Λαντάνοβ. Μας ήταν μεγάλη τιμή, σαν επιθεώρηση εκπαίδευσης στην πόλη Μπλαγκόευγκρατ, να συνεργαστούμε και να κινήσουμε στον κοινό δρόμο μαζί με την μη κυβερνητική οργάνωση, όπως είναι τόσο μεγάλη και τόσο δραστήρια το χαμόγελο του παιδιού. Και το ίδιο το έργο απέδειξε ότι η συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων δίνει τόσο καλά αποτελέσματα, έτσι όπως σήμερα θα παρουσιάσουμε στη σημερινή μας συνάντηση.
Είναι μια δύσκολη κατάσταση, ένα δύσκολο γεγονός που συμβαίνει και στη Βουλγαρία. Εμείς σαν Διεύθυνση Εκπαίδευσης μαζί με τους άλλους εταίρους προσπαθούμε να ενημερώσουμε σχετικά με αυτό το γεγονός της εξαφάνισης των παιδιών, κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο για όλους, και προσπαθούμε να ενημερώσουμε πώς πρέπει να αντιδράσει ο καθένας εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε ότι το χαμόγελο του παιδιού σαν leader του προγράμματος έχει πλούσια εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, και θα περιμένουμε και άλλες ενέργειες για να μπορούμε να συνεργαστούμε για την εξαφάνιση των παιδιών. Ολοκληρώνεται με επιτυχία ένα έργο που άρχισε από το 2017, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Καραθεοδωρή, Αθανάσιος Λάπατας, που αναφέρθηκε στις δράσεις ενώ τόνισε ότι ο στόχος είναι να συνεχιστεί. Σήμερα ολοκληρώνεται ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2017 με μεγάλη επιτυχία, σε συνεργασία με τον επικεφαλή εταίρο το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά και του εταίρου από τη Βουλγαρία. Καταβάλαμε όλη μεγάλη προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουμε δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά και προς τα παιδιά. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε με επιτυχία. Πολλές δράσεις σε πολλά χρόνια. Επίσης, καταφέραμε και εκπαιδεύσαμε τους εκπαιδευτικούς σε πρώτες βοήθειες. Ενημερώσαμε τους φορείς για την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116.000. Όλα αυτά πάντα στο πλαίσιο συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού. Ένα έργο το οποίο γίνεται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ολοκληρώνεται σήμερα. Σκοπός μας και θέλησή μας είναι να συνεχιστεί η συνεργασία με τους εταίρους μας και την επόμενη προγραμματική περίοδο, ώστε να έχουμε όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά.